Συνεχώ αυξάνονται τα προβλήματα εγκληματικότητα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, τα προβλήματα έχουν αυξηθεί λόγω των αυξανόμενων εργασιών που καλούνται να εκπληρώσουν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να απασχολούνται σε γραφειοκρατικέ δουλειέ και να μην φτάνουν για περιπολίε και αστυνόμευση. Πραγματικά η κυβέρνηση θα πρέπει να δει καλύτερα το αγαθό της ασφάλειας του πολίτη και το πώς θα παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες αστυνόμευσης σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά τα 8 χρόνια του Μνημονίου έχουν οδηγήσει την αστυνομία σε πάρα πολλά λειτουργικά προβλήματα όπως προβλήματα ελικοτεχνική υποδομής και προβλήματα έλλειψης προσωπικού αφού πλέον με 250 μόνο αστυνομικού που προσλαμβάνει οι σχολές μας είναι αδέατον να λειτουργήσει όλος ο οργανισμός της αστυνομίας σε πανελλαδικό επίπεδο δεδομένου ότι από τα πάρεγα δεν μας έχει αφαιρεθεί τίποτα και βέβαια το μεταναστευτικό. Το προσωπικό ζήτημα το έχει πάρει εξ ολοκλήρου η ελληνική αστυνομία στο να διαχειριστεί τα hot spot, τα κλειστά κέντρα κλπ. Στη πλειοψηφία του, οι πολίτε δηλώνουν ότι η αστυνόμευση δεν επαρκεί και η εγκληματικότητα αυξάνεται ραγδαία. Και Είμαστε θύματα μια εγκληματικότητα που νιώθουμε απροστάτευτοι στα σπίτια μα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μα μόνο του. Γενικώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Φυσικά και φοβάμαι. Πιστεύετε ότι η αστυνομία πρέπει να λάβει μέτρα περισσότερα. Οπωσδήποτε. Ο μεγάλη εγκληματικότητα να δουν από πάνω. Φοβάστε να κυκλοφορήσετε στην πόλη. Φοβάμαι, φοβάμαι βέβαια. Και το απόγευμα δεν βγαίνω γι' αυτό. Εδώ στο Πανεπιστημίο διάφορα πράγματα γίνονται. Εδώ στη γειτονιά μια χαρά. Είμαστε παράπονο δεν έχουμε. Ειδικά από τότε που έχουμε και φωτισμό έντονο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι γενικά στα ευρωπαϊκά σάντρα είμαστε καλά εντάξει, είμαστε σε μια πόλη μεγάλη, αλλά οκ, okay, δεν. Ε, έχει και δυσκολίε να κυκλοφορήσει και βράδυ. Και, εντάξει, γιατί έχω ζήσει και εξωτερικό και έχω δει, ας πούμε, χειρότερα πράγματα. Θεσσαλονίκη του 2018 και υπάρχουν ακόμη περιοχέ που όταν αρχίσει να πέφτει το σκοτάδι, οι κάτοικοι φοβούνται να βγουν από τα σπίτια του. Πάντω, σύμφωνα με αυτά που λέει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, όσο περισσότερε αρμοδιότητε δίνονται στου αστυνομικού, τόσο περισσότερο πρόβλημα θα υπάρχει στην αστυνόμευση στου δρόμου. Ένα από τα αιτήματα των αστυνομικών είναι να μειωθούν οι εργασίε που καλούνται να κάνουν γραφειοκρατικά. Και μάλιστα πριν από λίγε μέρε, απέστειλαν και σχετική επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο, ζητώντα την απομάκρυνση τη ελληνική αστυνομία από τα γήπεδα. Είχαν ξεκινήσει να μιλάνε για απομάκρυνση των αστυνομικών από τα γήπεδα και σε αυτό εμεί συντασσόμαστε και αυτό το ζητάμε. Δεν είναι δυνατόν πλέον να ξεκινάμε από τα σπίτια μα να πηγαίνουμε σε αθλητικέ εκδηλώσει, οι οποίε μετατρέπονται σε εμπόλεμη ζώνη.